αυτό το κινητό κάνει κάτι άλλο που δεν το κάνει κανένα άλλο κινητό στην αγορά σήμερα. Γεια σας, είμαι ο Κώστας από τους Digital Amusers και γενικά η σειρά P της Huawei πάει προς το photography, είναι δηλαδή για τη φωτογραφία περισσότερο. Το περσινό P60 ήταν αυτό που είχαμε δει εδώ, που ήταν σαν μάρμαρο στο κανάλι, που ήταν πάρα πολύ ωραίο και έκανε μαγικά στις φωτογραφίες. Και φέτος υπάρχει ένα έντονο γενικά rebranding στο κινητό και λέγεται Pura, όχι P, Pura 70 Ultra. Αν δεις το 60 με το 70, θα πει, είναι αρκετά τα ίδια. Μικρή κάμερα πάνω και κάτω και επειδή τώρα δεν χώραγε, βγήκε λίγο προς τα έξω. Και να σου πω κάτι. Έχει πολύ καλό λόγο που βγει προς τα έξω. Όντως, και θα δεις στην πορεία. Σαν σύγκριση λοιπόν με το περσινό, μπορώ να πω ότι είναι αρκετά όμοιο, αλλά άλλαξε όλο το texture αυτό και είναι ένα vegan leather στο πίσω μέρος. Βγαίνει σε αυτό το πράσινο τύπο που μέντας, ας πούμε, χρώμα. Καφέ, σκούρο και μαύρο, αν θυμάμαι καλά. Ο σκελετός γύρω-γύρω είναι από αλουμίνιο, με τα κουμπιά για το volume και το κουμπί για το κλείνωμα να είναι στη δεξιά μεριά, κλασικά όπως σε όλα τα σχεδόν Android τηλέφωνα, τέλος πάντων. Και το μπροστά μέρος, αυτό που θα δεις διαφορετικό και κάπως σε ένα δικό του ύφος, είναι ότι έχει παντού τα bezel ομοιόμορφα γύρω-γύρω από όλο το σασί. Γενικά έχει μια μικρή καμπυλότητα η οθόνη γύρω-γύρω, αλλά είναι ίδια. Είναι υπερβολικά ίδιο, ρε παιδί μου. Αυτό το look εμένα γενικά μου αρέσει, γιατί δείχνει ότι είναι μελετημένο. Φαίνεται ότι είναι κάτι ακριβό το πιάνει στα χέρια σου όταν το βλέπεις. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν έχει αυτά τις γωνίες ή κάτι πιο έντονο πάνω του, μπορεί να μην σου κάνει ότι είναι τόσο tech, ας πούμε, το μπροστά του μέρος. Στο κάνει το πίσω. Η Huawei λέει ότι το καινούριο τζάμι στο μπροστά μέρος είναι 300% πιο ανθεκτικό. Ανθεκτικό στις γροζνιές, μπράβο Άλεξ. Δεν το δοκίμασα, οκ. Η basic έκδοση έρχεται με 16 GB RAM και 512 GB χωρητικότητας ή 1 TB ανάλογα ό,τι πάρεις, και δεν έχει επέκταση, δυνατότητα επέκτασης χωρητικότητας, αν και νομίζω πως δεν χρειάζεται. Είναι 6,8 ίντσες το τηλέφωνο, είναι αρκετά μεγάλο, αλλά είναι και προς το πλατή λίγο που το κάνει να είναι λίγο πιο εύχριστο γενικά, με την οθόνη να είναι από 1 Hz μέχρι και 120 variable refresh rate. Γενικά η οθόνη είναι υπερβολικά καλή και να σου πω κάτι. Δεν έχω συναντήσει, ρε παιδί μου, τώρα επειδή το λέμε συχνά για τις οθόνες καλές και Samsung και Huawei και Apple και τέτοια. Τελευταία, ρε παιδί μου, τα τελευταία χρόνια, οι οθόνες είναι ψηλόλες καλές. Δεν έχω δει δηλαδή. Σπάνια θα λούσει μια οθόνη κάπου, ρε παιδί μου. Έχει επίσης 2.500 nits φωτεινότητας, είναι αρκετά φωτεινή στο όταν είσαι έξω, ρε παιδί μου, στο φως κτλ. Και όπως θα δεις και στην πορεία που είχα Θεσσαλονίκη και αυτά, εκεί ήμουν με τον Άλεξ παρέα και δοκιμάζαμε και το κινητό, μπορώ να τη δω άνετα σε μια αντιλιά. Πλέον οι ναυαρχίδες νομίζω έχουν περάσει σε αυτό το επίπεδο που μπορείς άνετα καλοκαίρι στην Ελλάδα να τις χρησιμοποιήσεις. Και κάνει κάτι το κινητό αυτό, το οποίο δεν το κάνει άλλο, όπως σου είπα και το intro. Και αυτό είναι ότι η main κάμερα του είναι retractable, δηλαδή βγαίνει προς τα έξω όταν τη χρησιμοποιείς. Πώς είναι οι compact cameras δηλαδή, που τις ανοίγεις και βγαίνει ο φακός. Και παρόλο που το κινητό έχει ένα κινούμενο μέρος πάνω του, είναι και IP68 και ας κινείται η κάμερα και βγαίνει μπροστά και πίσω. Good. Για τις κάμερες θα μιλήσουμε σε πάρα πολύ λίγο, γιατί έχει πολύ ψωμί εδώ γενικά. Η φόρτισή του είναι στα 100 W με 5200 mAh μπαταρίας και είναι και στα 80 W ασύρματη φόρτιση. Γενικά το είπα ότι κρατάει γύρω στην μία μέρα και κάτι, δεν είναι 1,5 προς 2, ας πούμε, δεν φτάνει εκεί. Okay. Το είπα ότι είναι μία μέρα και κάτι, δεν θα τελειώσει η μέρα σου και θα τελειώσει η μπαταρία νωρίτερα. Θα τελειώσει με ένα 20%, ας πούμε, θα πω εγώ. Με full χρήση κιόλας, με έντονη γενικά. Ο εισιτήρας τακτητικών αποτυπωμάτων είναι αρκετά γρήγορος, μπορώ να πω ότι δεν με πρόδωσε, καλύτερος από άλλους εισιτήρες που μπορεί να είχαν, ρε παιδί μου, άλλα τηλέφωνα. Είναι σε επίπεδο ναυαρχίδας γενικά, εννοείται αυτό, που αυτό θα πρέπει να ήταν γενικά. Δεν με πρόδωσε και πιάνει και πλάγια και πιάνει να το έχω και το δάχτυλό μου λίγο προς τα πάνω κτλ. Θα ήθελα κλασικά να είναι λίγο πιο πάνω, γιατί είναι σε αυτό το σημείο και προφανώς καλύτερα θα ήταν λίγο πιο πάνω στη φυσική σου θέση που μπορεί να σκρολάρεις κτλ. Θα το ήθελα αυτό, αλλά δεν το κάνει σχεδόν κανένας και από ό,τι καταλαβαίνω είναι μια κατασκευαστική δυσκολία γενικά. Γενικά πήγα Θεσσαλονίκη, όπως μπορεί να βλέπετε για από πάνω αυτή τη στιγμή, και δοκίμασα το κινητό και μπορώ να πω ότι και στο φως έβλεπα, για παράδειγμα, και καλή μπαταρία είχε. Είχε super κάμερες και έχει και πάρα πολύ καλό customization. Έχει επίσης ένα feature που το παρατήρησα καθώς το χρησιμοποιούσε το κινητό. Όταν το κινητό είναι σε μια resting φάση ουσιαστικά, okay, και πάει να ψιλοντιμάρει την οθόνη γιατί δεν το κοιτάς άλλο, κατάλαβες, δεν το χρησιμοποιείς, οπότε είναι για να κλείσει. Άμα το κοιτάξεις, το βλέπω ότι το κοιτάς και ξαναανοίγει την οθόνη για να το δεις. Ουσιαστικά μπορεί να έχει μια ειδοποίηση. Πόσες φορές πιάνεις τον εαυτό σου, ρε παιδί μου, να είναι πάνω στο τραπέζι και να βλέπεις ότι πάει να κλείσει και να κάνεις αυτό για να ξανανοίξει. Αυτό το κοιτάς και κάνει, α, με βλέπει.
Α, με παρατήρησε. Σημασία. Μου έδωσε σημασία, κάτσε, δώσω κι εγώ λίγο φωτεινότητα. Και μου αρέσει πάρα πολύ όπως κάθεται στο χέρι και το πίσω μέρος του camera bump, το οποίο είναι, ρε παιδί μου, εκεί που συνήθως μπορεί να βάλεις το χέρι σου και έτσι όπως το χρησιμοποιείς, νιώθεις και μια σιγουριά ότι το έχεις λίγο εδώ. Επίσης, επειδή το ανέφερα πριν, έρχεται με το φορτιστή μέσα στο κουτί των 100W και έρχεται και με μια θήκη ανάλογα το χρώμα που θα επιλέξεις, η οποία είναι αυτή. Είναι σαν ένα πολύ thin case, μια camera bumper, παιδί μου. Είναι αυτή που βλέπεις εδώ, που έχει exposed τα πλαϊνά σημεία, άρα την καλύπτει εκεί που πρέπει. Αλλά ας πάμε στο main θέμα του κινητού, που είναι η κάμερα. Okay, οπότε καταλαβαίνεις ποια είναι το μεγαλύτερο κομμάτι εδώ πέρα του κινητού, οπότε είναι η main κάμερα. Γενικά, όλος αυτός ο μηχανισμός εγγυάται η Huawei ότι μπορεί να κλείσει και να ανοίξει πάνω από 300.000 φορές. Και όντως, όσα έδειχνε και από παλιά από τα OnePlus, θυμάσαι αυτά που έβγαιναν από πάνω από την κάμερα και τέτοια, δεν έδειχνε να χαλάει κανένα σε βάθος χρόνου. Οπότε αυτό φαντάζομαι ότι είναι κάτι πιο απλό. Okay. Χρησιμοποιεί η main κάμερα έναν ενός ίντσα αισθητήρα στα 50MP, όπως και ο τηλεφακός είναι στα 50MP και η ultra wide κάμερα στα 40. Δηλαδή βλέπουμε ultra wide κάμερα με περισσότερα megapixel και φαίνεται, να σου πω την αλήθεια. Όπως φαίνεται και ότι είναι πολύ πιο φωτεινός με τη μεγαλύτερο σένσορα, η main κάμερα. Ο φακός αυτός είναι πολύ πιο φωτεινός. Το βράδυ σκίζει, δεν έχει αυτό το κοιτάω κάτι το βράδυ και μόλις το πατήσω κάνει και μισό δευτερόλεπτο να βγει. Παίρνει τόσο πολύ φως που η φωτογραφία είναι πάρα πολύ καλή. Επίσης, σε κινούμενα πράγματα μπορεί να βγάλεις μια φωτογραφία το βράδυ, εφόσον το κλίστρο είναι πολύ γρήγορο, σημαίνει ότι η θάλασσα, για παράδειγμα, σε αυτή τη φωτογραφία εδώ το βράδυ, δεν είναι θαμπή. Δεν είναι σαν να είναι ζωγραφισμένη, αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Είναι ακούνητη. Οι φωτογραφίες μου άρεσαν πάρα πολύ γενικά. Τις λάτρεψα. Βγάλαμε τον Άλεξ και ένα πορτρέτο το βράδυ κιόλας που ήταν 99% άψογο. Το cut-out είναι τέλειο στα μαλλιά του γύρω-γύρω, στο νόμο του, στο αυτί του. Εντάξει, ίσως στο αυτί έχει 1% που το έχει χάσει και μια τρύπα στο jacket πάλι την έχει. Αλλά να σου πω κάτι, έχει και φυσικό μποκέ, γιατί αν δεις και την ίδια φωτογραφία χωρίς portrait mode, είναι πάλι πίσω θολό, το οποίο δεν είχα και καμιά τρελή απόσταση. Έκατσα σε μια απόσταση normal. Α, εδώ να βγάλουμε ένα πορτρέτο για παράδειγμα. Ήταν πάρα πολύ καλό. Ήταν πορτρέτο για βράδυ. 10 out of 10, δηλαδή δεν ξέρω τι έχουν κάνει εκεί. Επίσης και οι φωτογραφίες βράδυ γενικά είναι πάρα πολύ καλές, χωρίς πορτρέτο, ρε παιδί μου, κτλ. Στην αυλή μου, για παράδειγμα, εδώ, ultra wide με τόσο sharpness, δεν ξέρω αν έχω ξανασυναντήσει τέλος πάντων κάτω στο γρασίδι. Όπως και ο τηλεφακός είναι πολύ καλός. Και αυτό που παρατήρησα το βράδυ είναι ότι δεν κάνει τον ουρανό γκρι. Δεν μου αρέσει να βλέπω τον ουρανό γκρι. Πάμε να τον φωτίσουμε και να τον κάνουμε γκρι και να τον δούμε. Δεν τον βλέπω με τα μάτια μου έτσι, ρε φίλε. Τον βλέπω μαύρο, μπελέ, σκούρο, ξέρεις αυτό. Την ημέρα οι φωτογραφίες είναι εξίσου πάρα πολύ καλές και είναι πολύ καλός και ο τηλεφακός. Πάρα πολύ detail και το βράδυ και το πρωί. Το zoom που έχει μέχρι το 10x digital θα πω ότι είναι usable. Το παίρνω πίσω αυτό που είπα ότι η φωτογραφία είναι usable στο 10x, γιατί αυτή η φωτογραφία εδώ είναι, έχει υπερβολικό detail. Το παίρνω πίσω. Μπορείς και στο 20 ίσως να τραβήξεις κάτι και 25. Εντάξει, πάνω από εκεί είμαστε λίγο, είναι λίγο gimmick, δηλαδή τύπου, δεν χρειάζεται και τόσο. Το 100x που χρειάζεται. Αλλά παρόλα αυτά, μέχρι και το 20 μπορώ να διαβάσω πινακίδες και το 25x πινακίδες όπως εδώ στο πλοίο. Αυτό που είδα που είναι κάτι σαν το eye tracking που είδαμε πριν είναι ότι έχει και το smile detection. Δηλαδή, άμα χαμογελάς, για παράδειγμα, έχεις ανοίξει selfie και είσαι έτσι, κάνεις έτσι, θα βγάλει selfie μόνο του. Ή γενικά θα βγάλει φωτογραφία έναν άνθρωπο που μπορεί να το βλέπει να γελάει. Αυτό σίγουρα μπορεί να σου φέρει, ρε παιδί μου, έτσι, πολλές φωτογραφίες οι οποίες είναι κατά λάθος επειδή κάποιος γέλασε και έκανε κλικ. Αλλά απ' την άλλη, μπορείς χωρίς χέρι να βγάζεις φωτογραφία, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Αυτό θα μου άρεσε πάρα πολύ παρόλα αυτά, αν υπήρχε μόνο στη selfie. Δηλαδή, ρε φίλε, άμα γελάσω στη selfie, μάλλον θέλω φωτογραφία. Δεν θέλω να βγάζω το κοινό και να βλέπει έναν ανθρωπάκο που μπορεί να χαμογελάσει και να βγάλει φωτογραφία. Και θα πω ότι είναι η καλύτερη selfie κάμερα και η πιο φωτεινή που ίσως έχω δει σε Android σήμερα. Αυτό που ξέχασα να αναφέρω, γιατί είναι τόσο καλή σε κάμερες, είναι ότι έχει και variable F. Δηλαδή κλείνει και ανοίγει το κλίστρο να βάλει λιγότερο φως μέσα. Το δεύτερο βασικά σημαντικότερο κινούμενο μέρος που έχει η main κάμερα είναι ότι έχει sensor shift stabilization. Έχει stabilization στον αισθητήρα ουσιαστικά με κάποιους μαγνήτες γύρω-γύρω που το μαγνητίζει ανάλογα το που πάει το κινητό, που κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και είναι και ένας ένστας ο αισθητήρας, οπότε δεν το περιμένεις να γίνεται αυτό. Το περιμένεις να γίνεται digital γενικά. Το βίντεο του είναι πάρα πολύ καλό. Είναι από τα λίγα κινητά σήμερα, μακάρι να γίνει μια νόρμα αυτό, που από το 4K 60fps μπορούν να αλλάξουν όλες τις κάμερες σε όλο το εύρος. Νομίζω, από ό,τι μου είπε το mobile που το συζητήσαμε, το κάνει το OnePlus, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Μακάρι να γίνει η νόρμα αυτό, γιατί όλα έχουν ότι
από την 1 δεν πάει στο 0.5, από το 0.5 δεν πάει στην 1 γιατί δεν αλλάζει ο φακός, απλά ζουμάρει. Αυτό τα κάνει όλα. Έχει μάκρο κάμερα και στον ultra wide, αρκετά καλή, και στον τηλεφακό. Πραγματικά σε αυτό το σύστημα κάμερας εδώ η Huawei δεν ξέρω πόσα λεφτά μπορεί να έβαλε. Αυτό που παρατήρησα όμως όταν αλλάζεις το F του κινητού, δηλαδή το διάφραγμα, είναι ότι σχεδόν πάντα λαγκάρει λίγο γενικά. Δεν παρατήρησα το κινητό να λαγκάρει στην καθημερινότητα, στην καθημερινή χρήση, ούτε καν. Εκεί για κάποιο λόγο λαγκάρει, δεν του αρέσει. Άλλο ένα περίεργο βασικά που είδα στο κινητό είναι ότι είναι 300% πιο scratch proof, ας πούμε, το κινητό και στο προμοτάρι Huawei κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά παρόλα αυτά η ζελατίνα που έχει από πάνω, έχει, με το που το έβγαλα από το κουτί, μετά μια μέρα ήταν γρατζουνισμένη. Δεν θα ήταν γρατζουνισμένο το τζάμιο μέσα, αν σκέφτεσαι αυτό, αλλά είναι γρατζουνισμένη η ζελατίνα. Δηλαδή είναι σωστά βαλμένη με το κέρβο εδώ, ωραία, πολύ καλό που σου δίνει και μια ζελατίνα πάνω, αλλά γρατζουνίζεται με το παραμικρό, ρε παιδί μου. Και μια που λέμε έτσι για διάφορα που μπορεί να ήταν περίεργα κτλ., ένα ακόμα θα ήταν ότι θα προτιμούσα, ρε παιδί μου, στην αυαρχίδα που είναι το P70 Ultra να έχει και κάποια υλικά που να είναι Ultra. Δηλαδή, τιτάνι, stainless steel, ανοξίδωτο τσάλι. Έχει αλουμίνιο. Το αλουμίνιο το βρίσκεις στους ανταγωνιστές, τέλος πάντων κατασκευαστές, σε φτηνότερες συσκευές. Στα premium, super premium, βάζουν καλύτερα υλικά. Θα με επηρεάσει κάπου? Όχι. Ξέρω ότι υπάρχει κάτι καλύτερο εκεί έξω που δεν το παίρνω, ενώ είναι το top notch που μπορεί να σου δώσει Huawei και έχει και το super design. Και θα μπορούσε να έχει αυτό. Θα μπορούσε. Και αυτό που θα μπορούσε να έχει επίσης, λόγω των ανταγωνιστών και πάλι, είναι να μην έχει τόση ανάκλαση η οθόνη. Έχει πολλές ανακλάσεις η οθόνη, όπως μια normal οθόνη. Οκ, okay, μέχρι και σήμερα. Βλέποντας όμως πού πάει λίγο η αγορά με S24 Ultra, με Super Matte Display ή με καινούργια iPad που έβαλαν matte οθόνες μπροστά κατά κάποιο τρόπο, είναι επιλογή τέλος πάντων. Θα ήθελα να έχει λιγότερες ανακλάσεις γιατί απλά ήταν τόσο καλό το feature που θα το ήθελα να το δω παντού, ρε παιδί. Όπως θα ήθελα και να δω στην top συσκευή να έχει benchmarks στον καινούργιο της επεξεργαστή των 9010 τέλος πάντων, να είναι εισάξια τουλάχιστον με τα περσινά. Δεν είναι τόσο πολύ. Σίγουρα είχε τις δυσκολίες της ανά με τα χρόνια τέλος πάντων και με όλα τα μπαν και τα λοιπά που δεν μπορούσε να έχει κάποια parts τόσο εύκολα όσοι άλλοι κατασκευαστές. Okay. Και όντως έχει μείνει πίσω σε αυτό. Θα μου πεις πάλι, το παρατήρησα? Όχι. Παρ' όλα αυτά, προφανώς όλα αυτά με τους επεξεργαστές, γιατί είτε είναι πολύ δυνατό, είτε είναι λίγο αδύναμο. Τα έχω πει κι άλλες φορές στο βίντεο ότι δεν σε επηρεάζει την καθημερινότητα αυτά, γιατί δεν μπορείς πλέον να το παρατηρήσεις τόσο γρήγορα που είναι τα κινητά. Αυτό ισχύει και εδώ. Και αυτό που άφησα για το τέλος είναι τα Google Services. Πόσα Google Services έχει ένα Huawei κινητό σήμερα ημέρα. Δεν θα σου κάνω tutorial πώς να τα βάλεις κτλ. Αυτό μπορεί να μπει στο βίντεο του Into Mobile κάτω από το κουμπί like που θα βρεις εδώ για να βρεις το βίντεο του πώς να το κάνεις. Παρ' όλα αυτά, όσο περνάνε τα χρόνια και μπαίνω γενικά στα Huawei τηλέφωνα και τα χρησιμοποιώ, έχουν ακόμα και περισσότερα app natively μέσα στο δικό τους app gallery. Μπορεί να βρεις όλες τις τράπεζες. Μπορεί να βρεις Netflix, Disney+, Instagram, TikTok, Twitter κτλ. Δεν έχει τις Google εφαρμογές, για παράδειγμα. Σε αυτό σου είπα θα κάνεις, θα μπεις κάτω το κουμπί like και να πατήσεις να δεις πώς γίνεται. Αλλά αυτό μας φέρνει στο αποτέλεσμα για το ποιον είναι αυτό το τηλέφωνο. Και έχω βγάλει ένα συγκεκριμένο πόρισμα γενικά, οκ. Okay. Είναι σίγουρα για κάποιον που είναι Huawei fan. Είναι το top Huawei κινητό που θα το έπαιρνα εύκολα αυτή τη στιγμή αν ήμουν και fan της εταιρείας και του δούλευα χρόνια και ήμουν στη θέση σου. Για παράδειγμα, γιατί σου δίνει τα πάντα, τα καλύτερα που έχει να ζήσει σήμερα. Είναι πιο κομψό, αν και λίγο υποκειμονικό αυτό, και πιο εύχριστο αντικειμενικό αυτό από ένα 24 Ultra, για παράδειγμα. Οκ, okay, στις 6,8 ίντσες. Και ίσως από ένα iPhone. Και γενικά μου στέκεται πολύ καλά, τουλάχιστον στο δικό μου, όχι μεγάλο χέρι για 6,8 ίντσες. Σου ταιριάζει αν είσαι κάμερα nerd full, θα βγάλει τις καλύτερες φωτογραφίες που μπορείς να πάρεις. Και προφανώς είναι αντάξιος ανταγωνιστής για κάποιον που θέλει να. Και έχει βάλει τις 3-4 ναυαρχίδες και σου λέει ποιο να πάρω, κάτσε να τα δω, λίγο να τα βάλω κάτω. Σε αυτόν που δεν θα το πρότεινα περισσότερο, είναι κάποιος που είναι πολύ businessman, ρε παιδί μου, έχει το κινητό του συνέχεια, όλη την ώρα κάνει τις κλήσεις, θέλει να είναι το πιο εύχριστο, ας πούμε, τηλέφωνο στο software κτλ. Που αυτό μπορεί να είναι υπερβολικά εύχριστο να χρησιμοποιήσεις κάποια Google Apps. Αλλά ρε παιδί μου, επειδή αλλάζει ανά καιρούς και μπορεί να αλλάξει λίγο τρόπος, μπορεί να ασχοληθείς μαζί του λίγο παραπάνω, ας πούμε, άλλη μια φορά το επόμενο έτος, για παράδειγμα. Εγώ προσωπικά θα το κρατούσα σίγουρα για να φωτογραφίζω με αυτό το κινητό. Ελπίζω να σε βοήθησα. Δες εδώ ένα άλλο Huawei τηλέφωνο και εμείς τα λέμε στο επόμενο.